Τώρα, να επανέλθουμε πάλι στα ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία της Σάρτας και να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν και πάλι οι φωνές που μιλάνε για κατάργηση του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Άρτας. Περισσότερα βέβαια και πιο ειδήμων να μας πει για αυτό το θέμα είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου, ο κ. Δημήτρης Βαρέλης, ο οποίος έχει υπηρετήσει και από τη θέση του διοικητή του ΚΕΝ, οπότε γνωρίζει τα πράγματα πολύ καλύτερα. Κύριε Βαρέλη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Ευαγγελίου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο την ιστορία από το ΚΕΝ. Μαζί είχαμε ξαναμιλήσει πριν από ένα εξάμηνο, αν δεν κάνω λάθος κύριε Βαρέλη, και λέγαμε για τις διαδικασίες, τις εξελίξεις, οι οποίες ακολουθούσαν το ΚΕΝ Ηπείρου. Σήμερα όμως έρχεται ένα νέο, αν θέλετε, σχέδιο, όπου γίνεται λόγος για κατάργηση του ΚΕΝ. Τι λέτε, θα προχωρήσει και θα εισακουστεί τελικά αυτό, δηλαδή θα καταργήσουν το ΚΕΝ και δεν θα έχουμε πλέον κέντρο κατάταξης νεοσυλλέκτων στην Άρτα? Κυρία Ευαγγελίου, το θέμα του στρατοπέδου στην Άρτα, του Κέντρου Εκπαιδεύσεων Νεοσυλλέκτων, είναι ένα θέμα που όπως γνωρίζετε μας απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια. Ήταν μεγάλη προσπάθεια που κάναμε το 2011 και το 2012 και το 2013 για να μην κλείσει το στρατόπεδο. Εγώ τότε ήμουν στη θέση του διοικητού του στρατοπέδου και με τη συνεργασία και τη συνδρομή όλων των τοπικών παραγόντων, αυτό πρέπει να το τονίσω, μπορέσαμε να διατηρήσουμε το κέντρο εκπαιδεύσεως ανοιχτό και να παραμείνει ως σήμερα στη λειτουργία. Τώρα, σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα, υπάρχει ένα καινούργιο τρόπος κατατάξεως, όπου οι στρατιώτες θα κατατάσσονται σε διάφορα σημεία, όπως λέγονται, υποδοχής νεοσυλλέκτων, που θα βρίσκονται κοντά στις μονάδες εκστρατείας, όπου θα μετατίθονται. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και οι οποίες είναι έγκυρες, από το Μάρτιο και μετά του 18, από τη δεύτερη σειρά του 18, θα αρχίσει να υπάρχει καθολική εφαρμογή του νέου τρόπου αυτοκατατάξεως των στρατιωτών. Στο νέο αυτό σχέδιο το οποίο υπάρχει, το στρατόπεδο της Άρτας δεν είναι μέσα στα σημεία κατατάξεως. Αντιθέτως, έχουν ως σημείο κατατάξεως στην Ήπειρο το 625 στο Πέραμα. Αυτό σημαίνει ότι το κέντρο εδώ πέρα δεν θα έχει πλέον αποστολή και σαν συνέπεια θα είναι να κλείσει. Βέβαια, έτσι το κλείσιμο του στρατοπέδου, ενός στρατοπέδου ή όχι, είναι θέμα της στρατιωτικής ιεραρχίας. Αλλά όμως και θα πρέπει και η τοπική κοινωνία να ερωτάται. Και αυτοί οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε θέσεις είτε της κυβερνήσεως, μας έχουν πει και παλιότερα ότι το στρατόπεδο δεν πρόκειται να κλείσει στην Άρτα. Και όταν ήμουν εγώ διοικητής, αλλά και αργότερα με δηλώσεις τους, έτσι και με την προσπάθειά τους, την οποία κάναν και τότε και αργότερα, κατάφερε να διατηρηθεί το στρατόπεδο. Σύμφωνα όμως με τα καινούργια δεδομένα, αυτό δεν είναι δυσίωνο το να διατηρηθεί το στρατόπεδο σε λειτουργία. Και ωραία, να κλείσει το στρατόπεδο. Γιατί έτσι αποφάσισε η στρατιωτική ιεραρχία, η ηγεσία των όπλων δυνάμεων θα πρέπει να κλείσει. Ερωτήθηκε η τοπική κοινωνία σε κάτι. Τι θα γίνει το στρατόπεδο, η εγκαταστάσει του στρατοπέδου, πού θα περιέλθουν, ποιος θα τις αναλάβει, έγινε μια συζήτηση με τοπική κοινωνία, με την περιφέρεια, με την περιφερειακή ενότητα Άρτας, με τον Δήμο Αρταίων, το τι θα γίνουν οι εγκαταστάσεις. Τι θα γίνει εκεί πέρα σε αυτό το στρατόπεδο, το οποίο βρίσκεται μέσα στο αστικό ιστό της πόλης. Και τότε υπήρχαν και σενάρια παλιότερα που ήταν να κλείσει, ότι δεν μπορούν να φέρουν να έρθουν μετανάστες να εγκατασταθούν κτλ. Και όλα αυτά. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημά μου. Πείτε μου. Υπάρχει δηλαδή τέτοια πιθανότητα? Δεν ξέρουμε στα σχέδια, αφού δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, τουλάχιστον γνωστή σε εμάς, ναι, από την κυβέρνηση είτε από το Υπουργείο για το μέλλον του στρατοπέδου, όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί, έτσι ώστε να υπάρχει και η βέλτιστη λύση. Και η επόμενη μέρα. Και η βέλτιστη λύση για, ναι, το στρατόπεδο. Ώστε να υπάρχει η καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων. Σωστό. Οι οποίες είναι σύγχρονες εγκαταστάσεις και μπορούν να αξιοποιηθούν σε πάρα πολλά επίπεδα. Και να εγκατασταθούν διάφορες υπηρεσίες, ακόμα και το διοικητήριο μπορεί να γίνει εκεί πέρα, σχολείο μπορεί να γίνει, πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν σε περίπτωση που κλείσει το στρατόπεδο. Καλό είναι όμως το στρατόπεδο να μην κλείσει, να διατηρηθεί, διότι υπάρχει ιστορία στην Άρτα, το στρατόπεδο λειτουργεί, η Άρτα έχει στρατό από το 1897, τότε ιδρύθηκε το 340 Σύνταγμα Ευζώνων,
με έδρα την Άρτα και από τότε έχει συνεχή λειτουργία. Και έχει σε όλη την ιστορική πορεία διαδρομή από τότε έως σήμερα έτσι συνεχή παρουσία στην Άρτα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτά συνδέονται λίγο πολύ οι τοπικές κοινωνίες, κύριε Βαρέλη, και ξέρετε στον εξορθολογισμό και το χάρτη τον οποίο σχεδιάζει το Υπουργείο. Κάποια στρατόπεδα θα κλείσουν μεταξύ αυτών και τη Άρτα κτλ. Όμως, εσείς είχατε κάνει μία διαφορετική πρόταση. Πάλι, αν θυμάμαι καλά, πριν από 5 ή 6 μήνες, έτσι δεν είναι? Είχατε δηλαδή πει ότι θα μπορούσε το κέντρο εκπαίδευσης να μεταξελιχθεί. Αυτή η πρόταση τι έγινε? Εισακούστηκε, διατυπώθηκε από κάποιον άλλο, συζητήθηκε από κάποιους φορείς όπου θα έπρεπε? Εδώ κοιτάξτε, εγώ πριν, όπως είπατε, κάποιο διάστημα είχα κάνει την πρόταση να ενεργοποιηθεί εδώ πέρα το 340 Σύνταγμα Ευζώνων. Ναι. Με αποστολή ως κέντρο εκπαιδεύσεως και την αποστολή την οποία έχει στο... Είχα στείλει σχετικά έγγραφα και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και? Μου απάντησαν ότι δεν είναι δυνατόν έτσι να γίνει αυτό για επιχειρησιακούς λόγους. Σεβαστό. Έτσι, εφόσον η στρατηγική ηγεσία κρίνει ότι δεν μπορεί να έρθει εδώ πέρα, και εγώ ως στρατιωτικός έτσι σέβομαι τις αποφάσεις της στρατηγικής ηγεσίας. Αλλά όμως είχε γίνει και άλλη πρόταση. Και παλιότερα και πιστεύω και μπορεί να διατηρηθεί. Να γίνει διακλαδικό κέντρο υγειονομικού. Γιατί μέχρι το 2011 ήταν το υγειονομικό εδώ πέρα. Να γίνει διακλαδικό κέντρο υγειονομικού. Να έρχονται όλοι οι στρατιώτες του υγειονομικού και των τριών κλάδων, του στρατού ναυτικού και αεροπορίας, να παρουσιάζονται στην Άρτα. Και έτσι να υπάρχει μια μεγαλύτερη αξιοποίηση του στρατοπέδου. Και είναι και προς την καλύτερη εκπαίδευση της διακλαδικότητας, αρχή της διακλαδικότητας που υπάρχει στις ένοπλες δυνάμεις, συνεργασία μεταξύ των κλάδων και όλα τα συναφή τα οποία είναι στο θέμα των ενόπλων δυνάμεων. Είναι ακόμα και αυτό μπορεί να γίνει. Και αυτή η πρόταση έτσι μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να εγκαταληφθεί. Σωστό. Ό,τι χάνεται, ό,τι καταργείται, ό,τι φεύγει, δύσκολα ξαναγίνεται. Και αυτό είναι αλήθεια, κύριε Βαρέλη. Αν φύγει και το στρατόπεδο από την Άρτα, χάνεται ένας ακόμη. Δεν θα το λέγω ότι είναι προς την πλευρά της ανάπτυξης, αλλά ήταν όμως ένας οικονομικός παράγοντας, ωφέλιμος για τον τόπο μας, η παρουσία εδώ του στρατοπέδου, τα τόσα άτομα που ερχόντουσαν, όλα αυτά είχαν να κάνουν και με την οικονομική, αν θέλετε, ανάπτυξη ή της τοπικής οικονομίας. Σε όλα συμβάλλει. Έτσι κάθε θεσμός που υπάρχει σε μια περιοχή, παραγωγική μονάδα, εκπαιδευτική μονάδα, οτιδήποτε υπάρχει, έτσι συμβάλλει και έχει πολλαπλούς ρόλους σε μια περιοχή. Πολύ μάλλον έτσι ένα στρατόπεδο, πέραν, γιατί ακούμε συνέχεια για σουφλάκια και οτιδήποτε άλλο, έρχονται και είναι μόνο αυτό και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο αυτό η παρουσία ενός στρατοπέδου σε μια περιοχή. Έχει πολλαπλά ωφέλη μια περιοχή και πολλαπλούς ρόλους. Συμφωνώ. Στην περιοχή η ύπαρξη του στρατοπέδου. Και για το καιρό της ειρήνης μιλάμε, έτσι. Βέβαια, πάντα. Τώρα, να σκεφτώ εγώ λίγο πονηρά. Καταργούν το ΚΕΝ. Είναι στο σχεδιασμό να καταργηθεί το ΚΕΝ Άρτας. Έρχεται η ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής, πανεπιστημιακού επίπεδου στην Άρτα. Χάνουμε κάτι, παίρνουμε κάτι, έτσι λειτουργεί η κυρία Βαρέλη. Και βέβαια εδώ θέλω το σχολείο σας σαν περιφερειακό σύμβουλος για την ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής. Ήμουν στο συνέδριο, στο περιφερειακό συνέδριο που έγινε στα Γιάννενα, παρουσία του Πρωθυπουργού και στην ομιλία του, όπου ανακοίνωσε την ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής στην Άρτα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό έτσι, για την περιοχή μας. Αρκεί βέβαια, όπως είπατε κι εσείς, να μην είναι αντιστάθμισμα, δίνουμε κάτι, κλείνουμε κάτι άλλο ή υποβαθμίζουμε κάτι άλλο. Να γίνει η Γεωπονική Σχολή, πάρα πολύ θετικό, θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή μας, στην Άρτα και στην ανάπτυξη και σε όλους άλλους παράγοντες, αλλά όμως για να διατηρηθούν και τα άλλα. Και το ΤΕΙ να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί και το στρατόπεδο να διατηρηθεί. Σωστό. Όχι αν δίνουμε, όπως είπατε, κάτι, παίρνουμε κάτι άλλο. Έτσι λειτουργούν. Φαίνεται δηλαδή ότι λειτουργούν σαν αντισταθμιστικά. Θα κλείσουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Και να σημειώσω ότι για το θέμα του στρατοπέδου, έτσι έχω ενημερώσει ήδη, επειδή είχα την πληροφορία από την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι έχω ενημερώσει και την κυρία Γεωργοβασίλη και τον κύριο Τσίρκα,
η οποία ήταν στο Περιφερειακό Συνέδριο, για την εξέλιξη αυτή. Και περιμένω βέβαια και την τοποθέτησή τους πάνω στο τι μέλη γενέστε για το θέμα του στρατοπέδου. Οπότε αναμένουμε να έχουμε και μια απάντηση, αν θέλετε, από υπεύθυνα υπουργικά χείλη, για να δούμε τι γίνεται. Θα πιέσουμε το συντομότερο, να το από ό,τι έμαθα και ο κύριος Στήλιος έχει κάνει μια παρέμβαση στη Βουλή, μια υπερώτηση για το θέμα του στρατοπέδου. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι οι ηθήνοντες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έτσι δεν θα αφήσουν την τοπική κοινωνία χωρίς ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει σχετικά με το στρατόπεδο. Είπαμε ότι αυτό το σενάριο έχει ξεκινήσει από το 10-11, κύριε Βαρέλη. Αυτή τη φορά πιστεύετε ότι αν σύσσωμη η τοπική κοινωνία κινηθεί, οργανωθεί, το παλεύετε εντός εισαγωγικών, μπορεί δηλαδή να παραμείνει το στρατόπεδο στην Άρτα, ή θεωρείτε ότι αυτό έχει πλέον είναι τετελεσμένο γεγονός, είναι οριστική απόφαση και δεν μπορεί να αλλάξει κάτι? Όχι, θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι χαμένο. Όλα μπορεί να γίνουν. Mm-hmm. Έτσι. Αρκεί βέβαια να υπάρχει και η θέληση και από εμάς τους ίδιους στο να γίνει, να διατηρηθεί το στρατόπεδο. Ναι. Μάλιστα. Όλα μπορεί να γίνουν. Τίποτα δεν είναι στη ζωή, τίποτα άρα δεν είναι τελειωμένο. Άρα τίποτα δεν θεωρείται χαμένο, και αν είναι, όλοι μαζί. Και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε ένα διάστημα μέχρι τον Μάρτιο όπου θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Έτσι, σωστό. Τώρα, ως Περιφερειακό Σύμβουλος, θέλω να μου πείτε λίγο για τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου σε ό,τι έχουν να κάνουν και με την περιοχή τη δική μας, αλλά και γενικότερα. Εδώ, υπάρχουν αρκετές παρεμβάσεις. Η Περιφέρεια Ηπείρου, mm-hmm. και έτσι και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο κ. Καχρημάνης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται από το πρωί ως το βράδυ, γνωρίζει σπιθαμή προς σπιθαμή την περιφέρεια, την Ήπειρο, το κάθε χωριό και τα προβλήματά της. Είναι αυτός ο οποίος δεν έχει αρνηθεί σε κανέναν δήμαρχο τη στήριξη και τη συνδρομή του και συνδράμει όπου μπορεί, στο μέτρο του δυνατού και στις συνθήκες που υπάρχουν, τις οικονομικές, έτσι ώστε να δίνει λύσεις, να προβλέπει και να προλαμβάνει θέματα και να δίνει λύσεις. Είναι ένας άνθρωπος που είναι αποτελεσματικός. Δεν κρύβεται πίσω από την γραφειοκρατία και οτιδήποτε άλλο. Οποιαδήποτε μελέτη, από ό,τι γνωρίζω, έχει υποβληθεί από δήμαρχο, έχει εγκριθεί. Είναι το γραφείο του ανοιχτό και δέχεται, έτσι όποιος πάει στο γραφείο του βλέπει συνέχεια. Εμείς περιμένουμε στην ουρά για να δούμε τον Περιφερειάρχη όποτε πηγαίνουμε. Καλό, γιατί είναι έχει προτεραιότητα ο κόσμος και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι. Για τις παρεμβάσεις λοιπόν της περιφέρειας, τι να πούμε. Πάντα βέβαια έτσι, θέλουμε περισσότερα, εννοείται. Πάντα πρέπει να διεκδικούμε. Αλλά όμως να πούμε για τα μνημεία, τα πολιτιστικά μνημεία της παρεμβάσης, όπου χάρη στην προσωπική παρέμβαση του Περιφερειάρχη, μνημεία, εκκλησίες και όχι μόνο, που θα γκρεμιζόταν, θα σωθούν. Και έτσι, οι εκκλησίες που υπήρχαν αιώνες ήταν έτοιμοι να γκρεμιστούν και χάρη στην παρέμβαση του Περιφερειάρχη θα σωθούν. Η Παρηγορήτησα, η Βλαχέρνα, η Μπριόνι, η Εκκλησία στις Ελλάδες, στο Κομμένο, η Κόκκινη Εκκλησία, πόσα άλλα να πούμε. Για το ιστορικό γεφύρι, η τελευταία θωράκιση που έγινε, διευθέτηση της Κήτης και η θωράκιση η οποία έγινε των βάθρων, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο σημαντικό Ρόφι. Πρόβλημα σε περίπτωση κάποιας νέας πλημμύρας, όπως είχαμε το 2015. Να πούμε για την αγροτική οδοποιία, ένα πρόγραμμα το οποίο άρχισε να υλοποιεί όπου υπάρχει παραγωγική μονάδα να ασφαλτοστρωθεί. Για τις παρεμβάσεις στο δημοτικό δίκτυο, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Και κυρίως έτσι για το πρωτογενή τομέα που το έχει πάρει πάνω του, είτε το πρόγραμμα των νέων αγροτών, ο Περιφερειάρχης, είτε την προσπάθειά του την οποία έχει κάνει με αποτέλεσμα το ακτινίδιο φέτος να έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και τόσες άλλες παρεμβάσεις που έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να παραθέσω. Σε αυτό συμβάλλετε κι εσείς όμως ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι οποίοι κάθε φορά και καθημερινά σχεδόν φαντάζομαι, μιλάτε, συζητάτε για τα προβλήματα, τα αιτήματα που υπάρχουν από τις τοπικές κοινωνίες, τα μεταφέρετε και βεβαίως τα περισσότερα βρίσκουν το δρόμο της επίλυσης των αιτημάτων αυτών. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε να κάνουμε είναι αυτό, να μεταφέρουμε τα προβλήματα είτε στο Περιφερειάρχη είτε στο Αντιπεριφερειάρχη εδώ στην Άρτα και να δίνει τη λύση στο μέτρο του δυνατού στα προβλήματα τα οποία μας έρχονται σε ενημέρωση έτσι, και τα μεταφέρουμε.
Και αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Περιφερειάρχης, έτσι όποτε έχουμε πάει πάνω και έχουμε πει κάποιο πρόβλημα το οποίο είναι όντως πρόβλημα, έχει δώσει άμεσα λύση. Και αυτό είναι το σημαντικό για έναν άνθρωπο ο οποίος διοικεί, και το ξέρω αυτό έτσι λόγω του προτέρου μου βίου, να δίνει άμεσα λύσεις σε μικρά και σε μεγάλα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Και βασικά είναι να προλαμβάνει τα προβλήματα και βέβαια όταν παρουσιαστούν να τα θεραπεύει. Είμαστε τυχεροί, πιστεύω, που έχουμε έναν περιφερειάρχη, τον Αλέξο τον Καχρημάνη, ο οποίος προσφέρει και έχει να προσφέρει και στο μέλλον πολλά στην περιφέρειά μας. Είναι ένας άνθρωπος, για να καταλήξουμε, που δεν μασάει τα λόγια του. Εγώ αυτό ξέρω να πω, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, από όσα έχει πει και σε όσα έχει διεκδικήσει από Υπουργεία και όσα τουλάχιστον λέει. Με ευθύτητα, χωρίς να φοβάται, χωρίς να σκέφτεται πολιτικό κόστος ή οτιδήποτε. Δεν μασάει, συνθέτει. Ο Περιφερειάρχης συνθέτει. Είναι ένας άνθρωπος που συνθέτει, δεν εξετάζει χρώματα δεξιά, αριστερά, κέντρα κτλ. Και χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει, ότι όλοι μαζί θα πρέπει να πάμε να περάσουμε το ποτάμι απέναντι, εντάλλως θα πνιγούμε όλοι μαζί μέσα. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο της συνθετικότητας που έχει σαν προσωπικότητα. Και εσείς, κύριε Βαρέλη, δεν μασάτε όμως τα λόγια σας, τις αλήθειες ξέρετε και τις λέτε. Πληροφορίες ή δεν ξέρω από πού αλλού έχετε κάποια στοιχεία, πάντα τα συζητάμε και πάντα ξέρω ότι δίνετε την καλύτερη εικόνα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Περιφέρεια γενικότερα για τα προβλήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία της Σάρτας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.